Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι λέει ψέματα. Συγγνώμη που είμαι υποχρεωμένος να το πω αυτό, και κοροϊδεύει τον κόσμο, κοροϊδεύει και τους πολιτικούς αρχηγούς προς τους οποίους απευθύνθηκε και τους έστειλε επιστολή ενημερωτική, και εμείς σαν ΚΕΔΚΕ πήραμε απόφαση να πάμε και εμείς στους πολιτικούς αρχηγούς, καλά έκανε και πήγε ο Υπουργός Εσωτερικών, για να του πούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα και τις συνέπειες της εφαρμογής του Καλλικράτη λόγω μη χρηματοδότησης, λόγω υποχρηματοδότησης και λόγω άγριας και παράνομης περικοπής των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Λαζάρου, μόνο με τις αλλαγές του Καλλικράτη, τι αλλαγές θα γίνουν στην ΚΕΔΚΕ? Αυτό δεν μας το είπατε. Τίποτα. Απλώς έχει ετοιμάσει ένα σύστημα εκλογής, το οποίο έπρεπε το προεδρικό διάταγμα να είναι ψηφισμένο και έτοιμο, μέχρι 30, υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Πρωτάκουστο αυτό, μπήκαμε στο Μάιο, στον Ιούνιο μήνα, και ακόμα δεν είναι έτοιμο το τελικό κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο θα γίνουν εκλογές στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Ένα διπλά το σχέδιο μας το έδωσαν και είναι ένα διπλά καλπονοθευτικό σύστημα, όπου έχει την εξοφίτσιο εκ του αξιώματος αντιπροσώπευση όλων των δημάρχων και έχει για τους 175 συμβούλους, 325 δήμαρχοι και 175 σύμβουλοι, σύνολο 500. Είναι η Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΚΕ. Για τους 175 βάζει κριτήριο πληθυσμιακό, αφού έκανε ανάγνωση της πολιτικής γεωγραφίας, και όχι αντιπροσωπευτικό, να αντιπροσωπεύεται συμπολίτευση και αντιπολίτευση με έναν αναλογικό τρόπο, 3 πέμπτα και 2 πέμπτα, όπως είναι και ο εκλογικός νόμος. Αλλά τώρα, παραδείγματος χάρη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης από τους 49 δημοτικούς συμβούλους που έχει θα στείλει στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων 32 αντιπροσώπους. Ο Δήμος Αμπελοκήπων από τους δημοτικούς συμβούλους, τους 33 που έχει, θα στείλει 5. Οι 49, 32 στέλνουν. Οι 33 δημοτικοί σύμβουλοι στέλνουν 5. Άρα. Άλλου είδους ταχύτητα. Δηλαδή, άλλου είδους αξία έχει η εκλογή και η ψήφος στο Δήμο Θεσσαλονίκης και άλλου είδους αξία στη Θέρμη, στους Αμπελόκηπους και προφανώς, τα λοιπά. Είναι καλπονοθευτικό σύστημα, το οποίο το κάνανε με ανάγνωση της πολιτικής γεωγραφίας, προκειμένου να ελέγξουν ορισμένα όργανα, αλλά δεν θα τους βγουν στο τέλος, κύριε Λαζάρου, γιατί οι συνάδελφοι ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει να είναι κανείς σε όργανα που αγωνίζεται για το καλό της τοπικής αυτοδιοίκησης και ποιοι ασκούν τον λεγόμενο αλλά κυβερνητικό συνδικαλισμό. Καμιά καλή πράξη δεν μου είπατε ότι έκανε. Αυτά έκανε, αυτά σας είπα και τα χαρακτήρισα. Αν θα κάνει άλλα. Κλείνουμε, κύριε Δαμιανάκη, μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε, θα κλείσουμε. Πολύ ευχαριστώ πολύ. Δεν είπαμε όμως ότι λόγω της Παγκόσμιας ημέρας του περιβάλλοντος που είναι σήμερα. Έτσι, θα πρέπει. Ο Δαμιανάκης και θα με καθαρίσει και εμένα μαζί με το περιβάλλον. Πείτε το. Θα πω μόνο αυτό. Ότι καλούμε την ελληνική πολιτεία, το κράτος μας, με τα Υπουργεία Μεταφορών και Δικτύων, η ΠΕΧΟΔΕ και την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, αλλά και την Ερετή Περιφέρεια, και ευχαριστούμε τον κύριο Τζιτζικώστα που ανταποκρίθηκε και ήρθε, να επισκεφτούμε το δυτικό θαλάσσιο μέτωπο και καλώ κυρίως τους υπουργούς της κυβέρνησης που είναι και Θεσσαλονικής, στα οικεία Υπουργεία, στον Δυτικό Θερμαϊκό, για να δουν το τεράστιο οικολογικό έγκλημα το οποίο συντελέστηκε και συνεχίζει να συντελείται, και εν όψη του ΕΣΠΑ να πάρουν πρωτοβουλίες και να βάλουν την υπογραφή τους με ευθύνη, γιατί μέχρι σήμερα ανεύθυνα υπέγραφαν έργα και πρόνοιες στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ότι δεν είναι δυνατόν εδώ να είναι η πληβή, έτσι, και η ρήπανση, η χαβούζα του πολεοδομικού συγκροτήματος, και από εκεί να είναι ο Αφρός, η καλή περιοχή ανατολικά, έτσι, και να είναι η Πατρίκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού στο Λευκό Πύργο. Μην λείψει κανένας. Μην λείψει κανείς. Ξανά μαζί εδώ τηλεοπτικά τη Δευτέρα στις 6. Για χαρά σε όλους.